καταναλωτικά όντα φαίνεται ότι μεγαλώνουμε όλοι μας, καθώς όπως αποδεικνύεται από τα εκατοντάδες παιδιά που επισκέφτηκαν τον Άι Βασίλη στη γειτονιά του, οι απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα ακριβές, ενώ έκπληξη προκαλεί το γεγονός πως τα γράμματα που τους στέλνουν εσωκλείουν προσπέκτη για το δώρο το οποίο επιθυμούν. Η ροή των παιδιών ήταν πάρα πολύ καλή, δηλαδή ερχόμαστε πάνω από 150 με 200 οικογένειες καθημερινώς. Και για φωτογραφία αλλά και για να ζητήσουν τα δώρα τους. Τα δώρα κυμαίνονται πολλές κούκλες για τα μικρά, αλλά κάποια ξεφεύγουν, δηλαδή φεύγουν 130 ευρώ πλάς, να το πω έτσι, για κάστρα και προσπαθώ όσο γίνεται να τα επαναφέρω στην τάξη, λέγοντας ότι δεν μπορώ να κουβαλήσω μεγάλα δώρα, δεν μπορώ να κουβαλήσω όπλα και σπαθιά. Αυτά πιο πολύ. Έχουν φαντασία τα μικρά παιδιά για το τι θα ζητήσουν από τον Άι Βασίλη? Έχουν, αλλά συγκεκριμένα πάνε στη διαφήμιση, ακολουθούν τις διαφημίσεις. Τα πολλά λούτρινα, πολλά αυτοκινητάκια, κούκλες τις κλασικές και πολλά επιτραπέζια φέτος. Στα γράμματα τι γράφουν συνήθως? Τα γράμματα, ευχαριστώ, καλές γιορτές, και μου στέλνουν, άμα δεν έχω μέσα γράμματα μέσα, τα οποία μου δίνουν προσπέκτους το τι θέλουν. Κόβουν τη φωτογραφία, τη ζωγραφίζουν, τη βάλουν σε κύκλο, η Βασίλη, εγώ θέλω αυτό και άμα θες αυτό, έχω το άλλο. Ζητάνε κινητά και τάμπλετ τα οποία τους τα κόβω από την αρχή, γιατί λέγοντας ότι πέρυσι κουβαλούσα πολλά σπασμένα, και την ώρα που τα ζητάνε, τα παιδιά βλέπουν στους γονείς τη δυσφορία που έχουν, καταλαβαίνοντας ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα αιτήματα των παιδιών. Γιατί έχω και εγώ τρεις κόρες και ξέρω πόσο είναι, πόσο δύσκολο είναι. Ωστόσο μπορούν, δεν μπορούν, ο Άγιος Βασίλης θα έρθει σε κάθε σπίτι για τα παιδιά. Θα πάει σε κάθε σπίτι, θα φάει τα μπισκότα που αφήνουν κάτω από το δέντρο, όπως έχω πει όλους και τους έχω κάνει βοηθούς μου. Και πάνω απ' όλα έχουμε υγεία στην καινούργια χρονιά. Και ό,τι είναι θα τα ακολουθήσουμε, θα πάμε. Δεν ξέρω τι να σας πω παραπάνω. Οι μεγάλοι σας επισκέφτηκαν καθόλου, είναι από κούμπι αυτές τις μέρες? Οι μεγάλοι, τα μεγάλα παιδιά. Έρχονται, βγαίνουν φωτογραφία, έρχονται αγκαλιά, σε ευχαριστούμε η Βασίλη. Καραμελάκια, παίρνουν τις καραμελίτσες τους. Ευχαριστούν και συνεχίζουν την περιήγησή τους στη γειτονιά. Σας περιμένουν δηλαδή, παραμονή πρωτοχρονιά, θα έρθει ο Άγιος Βασίλης και φέτος? Σε όλους, σε όλους. Θα τρέξω και θα προλάβω. Ο όγκος είναι λίγο μεγάλος, αλλά πιστεύω να πάω παντού. Τη μεγαλύτερη ευθύνη φυσικά για αυτή την κατάσταση φέρουν οι γονείς, οι οποίοι θα πρέπει να ασχοληθούν εκ νέου με τα παιδιά τους, ώστε να μην μεγαλώνουν με τις αξίες του καταναλωτισμού, αλλά με αυτές που πραγματικά αξίζει. Που θα πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά τους με παραμύθια και βιβλία και όχι με τάμπλετ και τηλεόραση.